Η χώρα μα, εκτό από μέλο του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και χώρα των Βαλκανίων, τα οποία στο παρελθόν αποτέλεσαν πηγή εντάσεων και πολεμικών συγκρούσεων. Σε όλη την νεότερη ιστορική διαδρομή τη χώρα μα, η Σερβία ήταν πάντα σύμμαχο τη Ελλάδα και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτό επισημαίνει και ο Σλόμποραν Σέκεβιτ από το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών, αναφέροντα. Η Ελλάδα ήταν πάντα μια φίλη χώρα με τη Σερβία και λόγω τη πολιτική εγκύτητα των διεθνών θα ήθελαν να δουν τη Σερβία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση τη Ελλάδα για το κοσυφοπαίδιο δεν έχει αλλάξει, γιατί έχουν παρόμοιε συγκρούσει με την Τουρκία. Πρόσθεσε ο Σέσεβιτ, σχολιάζοντα το γεγονό ότι η Ελλάδα δεν έχει αλλάξει τη θέση τη για το κοσυφοπαίδιο, ο Σέσεβιτ σημείωσε ότι οι Έλληνε βρίσκονται σε σύγκρουση με του Τούρκου για τα χωρικά ύδατα όπω και για την Κύπρο. Τόνισε ιδιαίτερα τη στήριξη τη Ελλάδα προ τη Σερβία στον Ευρωπαϊκό Δρόμο. Σε πρόσφατο άρθρο μα, είχαμε εκφράσει τι σοβαρέ ανησυχίε μα να χάσουμε την ομόδοξη και φίλη Σερβία από την Τουρκία. Υπενθυμίζουμε ότι ο Σέρβο πρόεδρο Βούτσητ έκανε τις ακόλουθες δηλώσει στην κοινή συνέντευξη τύπου μετά την τελετή υπογραφή συμφωνιών με τον Ερντογάν, λέγοντα: Οι οικονομικέ μα σχέσει αναπτύσσονται συνεχώ. Υπήρχε αύξηση άνω του 30% στον όγκο του συναλλαγών μα πέρυσι. Το νούμερο έχει φτάσει τα 2 δι. Στόχο μα είναι να φτάσουμε τα 5 δις δολάρια. Θα κάνουμε πολλά νέα έργα στο μέλλον, όπου μπορούν να αποκτηθούν ενεργειακοί πόροι. Κάτι που θα το κάνουμε. Θα εστιάσουμε ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα. Ο Δε είχε επισημάνει. Η Τίκα έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμή 323 έργα και δραστηριότητε στη Σερβία. Η Ανατολούτζετ ξεκίνησε τι πτήσει Άγκυρα Βελιγράδη το Δεκέμβριο. Πλέον Υπάρχουν απευθεία πτήσει προ τη χώρα μα και από τα τρία αεροδρόμια τη Σερβία. Κατά τη συνάντησή μα, επιβεβαιώσαμε έντονα τη σημασία που αποδίδουμε στην ειρήνη και τη σταθερότητα των Βαλκανίων. Η υποστήριξη τη Σερβία για την κυριαρχία τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη είναι πολύ σημαντική για την ειρήνη και τη σταθερότητα τη περιοχή μα. Είναι προφανέ ότι η διεθνή κοινότητα πρέπει να δράσει από κοινού για να ξεπεραστεί η κρίση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.